τα φρέσκα νέα από τη Νέα Υόρκη για την ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ακούσαμε τον κύριο Νίμιτς. Η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να ενημερώσει τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί σας κατηγορούν ότι δεν έχουν ενημέρωση για το θέμα αυτό. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημά μας το έλλειμμα ενημέρωσης. Οπωσδήποτε είναι μια διαπραγματευτική διαδικασία εν εξελίξη. Από εκεί και πέρα οι θέσεις και οι προτάσεις και του κυρίου Νίμιτς είναι γνωστές. Προτείνει μια σειρά ονομάτων τα οποία είχαν προταθεί στο παρελθόν. Και νομίζω ότι το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι ότι επιτέλους θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να επιληθεί ένα θέμα το οποίο εκκρεμεί τα τελευταία 30 χρόνια και αν θέλαμε να δώσουμε κάποιο τίτλο σε όλη αυτή την περιπέτεια, θα έλεγα σε αυτό το παραμύθι χωρίς όνομα των 30 ετών, θα ήταν ότι η εξωτερική μας πολιτική τελικά ήταν μια πολιτική χαμένων ευκαιριών. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, το 1992 με το πακέτο Πινέιρο, την επόμενη χρονιά με τη διαμεσολαβητική προσπάθεια το Vance & Owen που πάλι απέβει άκαρπη, μετά το περίφημο εμπάργκο για να αποκατασταθούν όλα το 1995 με αυτό το ενδιάμεσο όνομα, και εδώ θέλω λίγο να σταθώ, με το οποίο μπόρεσε η γείτον χώρα να μπει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και έκτοτε με αυτό το όνομα την έχουν αναγνωρίσει 130 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αμερική, η Ρωσία και η Κίνα. Θέλω λοιπόν να πω με όλα αυτά ότι ο πατριωτισμός είναι να δημιουργεί σχέσεις καλής γειτονίας, τώρα που είναι και η κατάλληλη συγκυρία και που έχουν υπέσει γειτόνια από την άλλη πλευρά, να δημιουργείς γέφυρες με τους γείτονές σου και όχι τελικά μια ακόμη χαμένη ευκαιρία και να είμαστε μια χώρα απομονωμένη και τολμώ να πω και γραφική. Ο κύριος Καμένος, όλα αυτά που λέτε, ναι, τα γνωρίζει. Ο κύριος Καμένος, κοιτάξτε, και το κάθε μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας σε ένα τόσο ευαίσθητο και σημαντικό θέμα, ας αναλάβει την ευθύνη του. Ο κύριος Καμένος έχει τις απόψεις που έχει, εξεφράστη. Και να δούμε και η αντιπολίτευση. Το ζητούμενο είναι η κυβέρνηση θα κατέβει με ενιαία θέση. Ή ο κορμός ΣΥΡΙΖΑ θα κατεβάσει μια πρόταση και θα έρθει ο κυβερνητικός εταίρος και θα πει. Εγώ θα ήθελα να κατέβει με μια ενιαία θέση. Στο βαθμό όμως που υπάρχουν ιδεολογικές αποκλίσεις και διαφωνίες με το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, εκεί ο καθένας όμως, ας ψηφίσει. Κοιτάξτε, με πρόταση ενιαία, πώς θα πάτε, με τι ισχύ θα είναι η πρόταση της κυβέρνησης, το πρώτο και δεύτερο, αυτό, πώς μπορείτε μετά να απαιτήσετε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, να σας πω, κυρία Πολάλη, εμένα αυτό δεν με απασχολεί. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα στο οποίο ο καθένας και καθεμία πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και δεν μου αρέσει εθνικά θέματα να χρησιμοποιούνται ένθεν κακήθεν και, ως προσχήματα. Ακούω την αξιωματική αντιπολίτευση. Ικανοποίησεις για κάον πόθο να πέσει η κυβέρνηση ή να τα χρησιμοποιήσουμε ως μοχλό αλλαγής συσχετισμού των πολιτικών δυνάμεων ή αυτό το καινούριο έβριμα ότι τυχόν αποκλίνουσες θέση ΣΥΡΙΖΑ Άλιστα. και ΑΝΕΛ είναι πεδίων δόξης λαμπρών για να δημιουργηθεί θέμα δεδηλωμένης. Ξέρουμε πολύ καλά πώς δημιουργούνται τα θέματα δεδηλωμένης. Εμένα αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι ο καθένας ας ψηφίσει αυτό που πιστεύει είναι κοντά Ωραία. Στα ιδεολογικά του πρόσημα και με ενδιαφέρει αυτό το θέμα επιτέλους να λυθεί. Είναι 30 χρόνια τώρα που εκκρεμεί. Συμφωνούμε νομίζω σε μια σύνθετη γεωγραφική, σε μια σύνθετη ονομασία με το γεωγραφικό. Όλοι περιγράφεται το ίδιο, κυρία. Προσδιορισμό ακριβώς. Δηλαδή, εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Καραθανασόπουλο ότι τότε το 92 σε εκείνη την ιστορική χαμένη ευκαιρία όντως το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε διαφοροποιηθεί. Απλώς να πω κάτι. Αντιλαμβάνομαι το έθραυστο και των γεωπολιτικών και των γεωστρατηγικών ισορροπιών στην περιοχή. Είναι όμως πέραν αυτών μια ιστορική ευκαιρία να λυθεί από μια κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο και με καταγεγραμμένη την αντιεθνικιστική της στάση σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά δε τα συλλαλητήρια, κύριε Σταϊκούρε, επίσης σας άκουσα με προσοχή και συμμερίζομαι, δηλαδή συμφωνώ σε πολλά με την άποψή σας, αλλά επιτρέψτε με, εδώ ακούγαμε ότι παρετήθηκε στέλεχός σας στη Βόρεια Ελλάδα διότι συνιστούσε εγκράτεια στα συλλαλητήρια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτό το θέμα, αλλά εγώ θα έλεγα πέραν τώρα αντιπολίτευσης κλπ. Ότι δεν είναι η ώρα για ένα μπλαστό
εθνικό πανικό και για να ξαναζήσουμε με συλλαλητήρια τα οποία το μόνο που κατάφεραν τότε, πιστεύω, όπως και οι διάφοροι τηλεδιεθνολόγοι που παρήλαβαν, ήταν να αποδυναμώνουν. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Ναι. Να αποδυναμώσουν τις διπλωματικές προσπάθειες της χώρας. Όλα αυτό που περιγράφεται δεν φωτογραφίζει τον κύριο Καμένο και τη στάση του. Εγώ δεν μιλώ για τον κύριο Καμένο. Εγώ είμαι μέλος άλλου κόμματος, κύριε Παναγιώτη. Ναι, όμως δεν τον φωτογραφίζεται όμως αυτό. Είμαι μέλος άλλου κόμματος. Ναι, η συγκυβέρνηση με τον κύριο Καμένο. Ασκείται κριτική και στον κύριο Καμένο. Συμφωνώ όμως αυτό. Άρα ασκείται κριτική και στον κύριο Καμένο για τη στάση του. Βεβαίως και άσκω κριτική για τα συλλαλητήρια και σε αυτά. Ο κύριος Καμένος ζήτησε και δημοψήφισμα, κυρία Βάκη. Διαφωνώ με αυτό. Εισηγήθηκε, όχι εισηγήθηκε. Έγραψε ένα άσπρο. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι και τα δημοψηφίσματα. Βλάπτει, η στάση του κυρίου Καμένου βλάπτει. Δεν θα μιλήσω για τον κύριο Καμένο αποκλειστικά. Πολιτικές όμως, σε τόσο ευαίσθητα θέματα που θέλουν δημοψηφίσματα ή προτρέπουν συμμετοχή σε συλλαλητήρια, το μόνο που κάνουν είναι να αποδυναμώνουν περισσότερο τη διπλωματική οδό, να δυναμητίζουν μια προσπάθεια και να σας πω, το τελευταίο πράγμα που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι έναν εθνικό πανικό ή αυτό το διχασμό ανάμεσα στους εθνομηδενιστές και στους εθνοπόλες ή στους μακεδονομάχους. Δημιούργησε πολύ μεγάλη ζημιά στη χώρα αλλά και στην κοινωνία. Είστε απολύτως σαφείς. Από αυτή την κινδυνολογία οφείλω να δώσω κάποιες απαντήσεις και να ανασκευάσω με στοιχεία αυτά που λέει ο συνάδελφος. Για τους πληστηριασμούς. Έτσι. Καταρχάς, συγχαίουμε δύο επίπεδα. Τον τρόπο διενέργειας των πληστηριασμών με την προστασία της πρώτης λαϊκής κατοικίας. Είναι άλλο πράγμα ο τρόπος με τον οποίο γίνονται και με το ηλεκτρονικό σύστημα διασφαλίζεται και η διαφάνεια. Mm-hmm. Από τα επωνομαζόμενα, όπως ήθιστε να αποκαλούνται, κοράκια που παίρνανε ένα σπίτι μισοτιμής. Και τα χρέη προς το δημόσιο. Έτσι, μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να απαντήσει. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι 31 Δωδεκάτου του 2014 δεν υπήρχε κανένα απολύτως πλέγμα προστασίας. Με τον νόμο λοιπόν Κατσέλη, που τώρα λέγεται νόμος Κατσέλη Σταθάκη, γιατί έχει τροποποιηθεί επί τα βελτίο, μπορεί να υπαχθεί και να προστατευθεί η πρώτη κατοικία μέχρι την 31 Δωδεκάτου του 2018 και μπορεί να είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο για 35 χρόνια. Και αφορά μέχρι αξία για ζευγάρι με τρία παιδιά και εισόδημα 40.000 περίπου, 280.000 η εμπορική αξία της πρώτης κατοικίας. Επίσης, ο νόμος Κατσέλη Σταθάκη έχει να κάνει και με χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή ήταν η θετική αλλαγή που είχε γίνει και τον λέμε έτσι. Όσον αφορά τώρα τα χρέη ενός εμπόρου ελεύθερου επαγγελματία, υπάρχει, να θυμίσω, και ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, ο οποίος είναι αρκετά ευνοϊκός. Η δοσοποίηση των χρεών μέχρι 50.000 ευρώ. Επομένως, να σταματήσουμε και να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε όλη αυτή την κινδυνολογία. Ότι δεν υπάρχει. Για τα εργασιακά, κυρία Βάκη. Για τα εργασιακά, για τον κύριο Καραθανασόπουλο, για την απεργία. Κοιτάξτε, εγώ να σας πω ότι πραγματικά δεν είμαι ευτυχής με αυτή την εξέλιξη, αλλά να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Καταρχάς, δεν καταργείται καμία απεργία. Mm-hmm. Αυτό το οποίο καταργείται είναι η απαρτία σε πρωτοβάθμιο, σε τοπικό, όχι με διασπορά σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σωματείο, η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης να προκηρύξει απεργία. Και η απαρτία θεωρείται το 50-1 της Γενικής Συνέλευσης των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αυτά όχι των εγγεγραμμένων μελών. Γνωστά. Το ξεκαθαρίσουμε τώρα. Κοιτάξτε όμως να το βλέπουμε σε μια ευρύτερη εικόνα. Τι πάλεψες για 10 πράγματα σε αυτή τη διαπραγμάτευση και έχασες το ένα, κέρδισες τα υπόλοιπα. Διότι αυτό το οποίο ζητούσανε ήταν και να αλλάξει ο χρόνος προκήρυξης μιας απεργίας επιταχύρω και να αναθεωρηθεί ή να καταργηθεί όλος ο συνδικαλιστικός νόμος και το lockout και πολλά άλλα πράγματα, όπως και η αντιπολίτευση υπερθεμάτιζε για το 50-1. Για τη στάση της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με την αποζημίωση των εργαζομένων σε περίπτωση πτώχευσης. Δεν ξέρω το, δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι είναι γνωστή η στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στα εργασιακά. Ωραία. Ούτε υπέρ του εργαζόμενου ήταν ποτέ και στο θέμα της απεργίας ουσιαστικά ταυτιζόταν και με το ΣΕΒ και με τις θέσεις του Διεθνούς Νομισματικούς. Δεν έχουμε το 50-1 λέγατε. Καθόλου, δεν υπάρχει άλλος χρόνος, κυρία Βάκη. Απλά το 50-1 λέγατε για απεργία, ωραία, όχι στη Γενική Συνέλευση και για τα δευτεροβάθμια και τα τριτοβάθμια. Πάντως όλο το αντεργατικό πλαίσιο Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ το έχετε διατηρήσει και πάνω σε αυτό προσθέτεται και νέα βάρη. Και μια φράση, κύριε Σεϊκούρα. Πάντως πολύ γρήγορα θα αποδειχθεί όσο απόκληση έχουν τα λόγια από τις πράξεις. Και άλλη μια φορά θα δούμε, κύριε Σταϊκούρα. Γιατί όταν θα γίνουν οι 16.000 πληστηριασμοί,
για τους οποίους αντιδρούσε η κυρία Βάκη πριν 3 χρόνια, αλλά ναι, σήμερα υπερασπίζεται. Των στρατηγικών κακοπληρωτών και για περιουσίες του 1.700 ενός εκατομμυρίου να γίνουν, κύριε Σταϊκούρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.